Θυμάτων μας, παράκλητος το πνεύμα της αληθείας, και διαβάζουμε από τη σελίδα 1016, είναι από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα 14 και το εδάφιο 6. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους Α. Επιστολή λοιπόν προς Κορινθίους Α, σελίδα 1016, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Και τώρα, αδελφοί, εάν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσαν, τι θέλω σας ωφελήσει; Εάν δεν σας λαλήσω, είμαι αποκάλυψη, είμαι γνώση, είμαι προφητεία, είμαι διδαχή. Και τα άψυγα όσα δίδου συμφωνεί, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δεν δώσω σοι διακεκριμένους τους θόγκους, πώς θέλει γνωριστεί το αυλούμενον ή το κιθαριζόμενον; Διότι αν η σάλπιξ δώσει φωνία σαφή, τι θέλει ετοιμαστεί εις πόλεμον; Ούτω κι εσείς, εάν δεν δώστε δια της γλώσσης φωνήν ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενον; Διότι θέλετε λαλεί στον αέρα. Τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν το κόσμο, και ουδέν εξ αυτών είναι ασήμαντον. Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω τη σημασία της φωνής, θέλω είστε προς το λαλούντα βάρβαρος, και ο λαλός βάρβαρος προς εμέ. Ούτω κι εσείς, επειδή είστε ζηλωτέ πνευματικών, ζητείτε να περισσεύετε εν αυτής προς οικοδομήν της Εκκλησίας. Δια τούτο λαλών γλώσσα αναγνώριστο να προσεύχεται, για να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αναγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου είναι ακαρποφόρητος. Τι πρέπει λοιπόν; Θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω προσευχηθεί και με το νουν. Θέλω ψάλι με το πνεύμα, θέλω δε ψάλι και με το νουν. Διότι αν δοξολογήσεις με το πνεύμα, εκείνος ως της έχει τάξην ιδιότου, πώς θέλει πει το αμήν εις την ευχαριστίαν σου, μη εξεύρων τη λέγεις; Διότι εσύ μεν καλός ευχαριστείς, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Ευχαριστώ εις τον Θεόν μου ότι λαλώ πλειωτέρας γλώσσας παρά πάντας ημάς. Πλην εν τη Εκκλησία 5 λόγους προτιμώ να λαλήσω δια του νοός μου, δια να κατηχήσω και άλλους παραμυρίους λόγους με γλώσσα αναγνώριστον. Αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας, αλλά γίνεστε νήπιημένοι στην κακίαν, τέλειοι όμως τας φρένας. Εν το νόμο είναι και γραμμένον ότι διετερογλώσσων και διαξένων χιλέων θέλω λαλήσει προς τον λαόν τούτον. Και ουδέ ούτω θέλουσι με εισακούσι, λέγει Κύριος, ώστε η γλώσσα είναι διασημείων ουχή προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι ουχή προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστεύοντας. Εάν λοιπόν συνέλθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό και λαλώσει πάντες γλώσσες αγνωρίστους, εισέλθωσι δε ιδιώτε ή άπιστοι, δε θέλουσιν υπεί ότι είστε μενόμενοι. Αλλά εάν πάντες προφητεύωσιν, εισέλθη δε της άπιστος και ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά, και ούτε πεσών κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει τον Θεόν κηρύττων, ότι ο Θεός είναι το όντι εν μέσω ημών. Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε; Έκαστος ημών ψαλμών έχει; Διδαρχήν έχει; Γλώσσαν έχει; Αποκάλυψην έχει; Ερμηνείαν έχει; Πάντα ας γίνονται προς οικοδομήν. Εάν της λαλή γλώσσα αναγνώριστον, ας κάμωσε τούτο ανά δύο ή το περισσότερον ανά τρεις και εκ διαδοχής, και εις ας διερμηνεύει. Αλλά εάν δεν είναι διερμηνευτής, ας σιωπά εν τη Εκκλησία. Ας λαλεί δε προς εαυτόν και προς τον Θεόν. Προφήτε δε ας λαλώσει δύο ή τρεις, και οι άλλοι ας διακρίνωσιν. Εάν δε έλθει αποκάλυψη άλλων καθήμενων, ο πρώτος ας σιωπά, διότι δύναστε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύετε πάντες, δια να μανθάνωση πάντες και πάντες να παρηγορώνται. Και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται εις προφήτας, διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας αλλά ειρήνης, καθώς εν πάσες τες εκκλησίες των Αγίων. Αμήν. Αφού λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ομολόγησε και είπε ότι
θέλω, δεν θέλω να αγνοείται περί των πνευματικών, ήλθε πιο κοντά μέσα στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου με διακονία που είχε του διδασκάλου να καταρτήσει και να ενημερώσει αλλά και να οικοδομήσει την Εκκλησία των Κορινθίων περί των πνευματικών, ιδιαιτέρως δε περί των πνευματικών που συνήθως υπάρχουν και υπήρχαν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή τα χαρίσματα τα πιο γνωστά, τα πιο αυτά με τα οποία εργάζεται ο Θεός μέσα στην Εκκλησία για την οικοδομή, όπως είναι οι γλώσσες, οι αγνώριστες, για τις οποίες είπε ότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον τον εαυτό του οικοδομή, και θέλω πάντες να προφητεύετε αλλά να μην εμποδίζετε και τις γλώσσες για την οικοδομή του εαυτού του, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο που μας έχει δώσει, συγχωρέστε με την έκφραση εργαλείο, μέσον μας έχει δώσει ο Θεός να οικοδομούμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία προς Εφεσίους λέγει «πληρούστε δια του Πνεύματος του Αγίου», πως λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς δια Πνεύματος Αγίου, με ξένες γλώσσες, αλλά και άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον με το νου. Όπως θα δούμε παρακάτω, περιγράφει, θέλω να πρέπει να προσεύχομαι με το πνεύμα, με γλώσσες, πρέπει να προσεύχομαι και με το νου, με γλώσσα γνωστή προς τον Κύριο, με επίγνωση, αλλά να ψάλω και με το πνεύμα, με γλώσσες αγνώριστες, αλλά να ψάλω και με το νου. Και εξηγεί, διότι αν δοξολογήσεις εσύ με το πνεύμα, δηλαδή με γλώσσα αγνώριστο, εκείνος ο οποίος έχει τάξη ιδιότου, πώς θα πει το αμήν στην ευχαριστία σου μη εξεύρων τη λέγεις. Όταν λοιπόν προσευχόμεθα υψέλνουμε με γλώσσα αγνώριστο, κανένας δεν ακούει, κανένας δεν καταλαβαίνει, αλλά ούτε και ο ίδιος που ψέλνει και προσεύχεται δεν καταλαβαίνει, γιατί ο νους του μένει άκαρπος. Όμως ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι πολύ καλύτερο είναι να προφητεύουμε, να υπάρχουν προφητείες μέσα στην Εκκλησία, γιατί η προφητεία είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας και μάλιστα για την προτροπή και την παρηγοριά των αδελφών. Και να προφητεύουν ανά δύο ή ανά τρεις, οι άλλοι να διακρίνουν, και θέλει ο Απόστολος Παύλος και συστήνει πάντες να προφητεύουν, ώστε πάντες να μανθάνουν και πάντες να παρηγορούνται. Όμως μέσα σε όλα αυτά τα πνευματικά χαρίσματα, τα οποία είναι πράγματα διαχειρίσιμα δύσκολα από τους ανθρώπους μέσα σε μια εκκλησία με τη λογική την ανθρώπινη, ο Απόστολος Παύλος θέλει να βάλει μια τάξη, γιατί μέσα στην εκκλησία τα πάντα πρέπει να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη, γιατί ακριβώς ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Και έτσι τώρα, αδελφοί, έρχεται πια στο να βάλει τάξη στην Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος. Τώρα, αδελφοί, εάν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσαν αγνώριστον, τι θα σας ωφελήσω? Έρχομαι στην Εκκλησία και μιλάω προς εσάς με γλώσσαν αγνώριστον. Τον εαυτό μου θα τον οικοδομήσω. Ο νους μου θα μείνει άκαρποφόρητος. Εσείς δεν θα καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα ενώ εγώ θα οικοδομούμε δια Πνεύματος Αγίου, εσάς δεν ας ωφελήσω καθόλου. Και εκείνο για το οποίο ενδιαφέρεται ο Απόστολος Παύλος και ο Θεός, να οικοδομείται η Εκκλησία μέσα από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και μέσα από τις ενέργειες του Θεού. Γι' αυτό, εάν δεν σας λαλήσω με αποκάλυψη, με γνώση, με προφητεία και με διδαχή, δεν θα σας ωφελήσω καθόλου, εάν δεν σας μιλήσω με αποκάλυψη, με γνώση, με προφητεία και διδαχή στη γλώσσα την οποία καταλαβαίνετε και συνεννοούμεθα. Και αυτά τα τέσσερα είναι βασικά
το κήρυγμα του Ευαγγελίου και το έργο του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Πρώτον, το κήρυγμα του Ευαγγελίου πρέπει να έχει αποκάλυψη. Τι θα πει αποκάλυψη? Η αποκάλυψη είναι φανέρωση κρυμμένων και άγνωστων αληθιών του Θεού. Με αποκάλυψη φανερώνονται οι κρυμμένες και άγνωστες αλήθειες του Ευαγγελίου του Θεού. Παραδείγματος χάρη, λέει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους, στο ΙΒ κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο, «Να καυχόμαι βέβαια δεν με συμφέρει, διότι θέλω ελθεί σε οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου». Μιλάει για μία αποκάλυψη που είχε ο Απόστολος Παύλος και την κήρυξε και την έγραψε, ότι ο Θεός τον ανέβασε στον τρίτο ουρανό και εκεί άκουσε λόγια ανεκλάλητα, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει. Κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να μιλήσει γι' αυτό εάν δεν είχε αποκάλυψη από το Θεό. Αλλά ο ίδιος ομολογεί ακόμη ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν διεμού προς εσάς δεν είναι ανθρώπινο, διότι αυτό δεν το παρέλαβον εγώ ούτε από ανθρώπους ούτε το διδάχθηκα, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού λοιπόν πρέπει, είναι ανάγκη να κηρύτεται ο Λόγος με αποκάλυψη Θεού, με αποκάλυψη Ιησού Χριστού και όχι μόνο. Και με γνώση. Με γνώση, δηλαδή επίγνωση της χριστιανικής αλήθειας, επίγνωση του Λόγου του Θεού, επίγνωση του Θεού Πατρός, που και όπως η αποκάλυψη έρχεται από τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, έτσι ακριβώς και η γνώση έρχεται δια Πνεύματος Αγίου, καθώς ομολογεί ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία του προς Φιλιππισίους. «Προσεύχομαι», λέει, «δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού». Να σας δώσει γνώση στην αποκάλυψη του προσώπου του. Το ποιος είναι, επίγνωση των αληθιών της Γραφής. Η γνώση είναι ένα ιδιαίτερο χάρισμα, λόγος γνώσεως, ο οποίος και αυτός δίδεται από το Πνεύμα το Άγιο, και μόνο δια Πνεύματος Αγίου ο άνθρωπος μπορεί να έχει επίγνωση των αληθιών του Ευαγγελίου και του Λόγου του Θεού. Εάν δεν υπάρχει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, επίγνωσης, δηλαδή γνώσης πλήρης, δεν μπορεί να υπάρξει γνώσης πλήρης στον άνθρωπο των αληθιών του Λόγου του Θεού. Θα ξέρουνε, αλλά περιορισμένα και πότε εδώ, πότε εκεί. Μόνο με το λόγο γνώσεως που δίνει ο Θεός έρχεται η επίγνωση μέσα στην Εκκλησία των αληθινών του Ευαγγελίου, των αληθιών του Ευαγγελίου. Αποκάλυψη λοιπόν γνώσης, μετά προφητεία. Προφητικός λόγος, προφητεία μέσα στην Εκκλησία, η οποία φανερώνει το θέλημα του Θεού επί συγκεκριμένων προσωπικών, οικογενειακών ή εκκλησιαστικών υποθέσεων. Προφητεία είναι απαραίτητη μέσα στην Εκκλησία, όπως οι ενέργειες και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου είναι απαραίτητες μέσα στην Εκκλησία, γιατί λέει η Γραφή, εάν το σώμα δεν έχει πνεύμα είναι νεκρό. Εάν δεν λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο με τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία μαραίνεται, μαδάει και πεθαίνει. Το ξαναλέω, μαραίνεται, μαδάει και πεθαίνει. Αλλά όχι μόνο η Εκκλησία, και η οικογένεια, αλλά και ο άνθρωπος. Εάν δεν εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο που ζωοποιεί τον άνθρωπο στη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος μαραίνεται, χάνει τη χάρη του Θεού, τη δύναμη του Θεού, μαδάει, αρχίζει και χάνει βασικά στοιχεία
της χριστιανικής ζωής και της πνευματικής ζωής και στο τέλος πεθαίνει. Η προφητεία λοιπόν πρώτον αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού στη ζωή, στην προσωπικότητα, στην οικογένεια, στην εκκλησία, σε συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία δεν περιγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Αλλά ακόμη με την προφητεία ο Θεός φανερώνει τα σοδούς του, δηλαδή το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος, που πρέπει να σταματήσει, πώς πρέπει να πάει. Σε αυτή την εκκλησία ο Θεός έχει θαυμαστά εργαστεί με προφητείες. Δεν θα αναφερθώ σε παραδείγματα, αν και έχω πάρα πολλά και θαυμαστά για την δημιουργία της εκκλησίας, για την αύξηση της εκκλησίας, και κατ' επανάληψη έχουν έρθει αδελφοί, κατ' επανάληψη όμως, και από την αρχή και μέχρι χτες προχτές έχουν έρθει αδελφοί οι οποίοι μου λένε ότι ενώ καθόμουν και συζήταγα με το Θεό, σήκωσε ο Κύριος τον προφήτη αυτό, την προφήτησα αυτή και μου έδωσε απάντηση. Και όταν ξαναρώτησα την ίδια στιγμή, πάλι σηκώνει άλλον προφήτη ο Θεός και μου δίνει δεύτερη απάντηση. Φανερώνει λοιπόν τα σβουλάς του Θεού, όπως είπαμε, το θέλημα του Θεού, τα σοδούς του Θεού, αλλά φανερώνει και τα μέλλοντα. Μέσα από τη γραφή πολλά παραδείγματα μπορούμε να βρούμε, αλλά δεν είναι να κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα, απλώς να διαβάσουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Αποκάλυψη λοιπόν, γνώση, προφητεία, ιδιαίτερα δε μέσα από τις διακονίες του προφήτου έρχεται προφητικός λόγος, ο οποίος είναι Λόγος Θεού, όχι μόνο προς οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά, αλλά και για όλα τα άλλα που ο Θεός ενεργεί μέσα στην Εκκλησία, που όπως είπαμε είναι να φανερώσει τα μέλλοντα ή να ελέγξει, να προτρέψει, να ενισχύσει, να θυμίσει στους ανθρώπους το Λόγο του Θεού. Είναι ένα από τα ωραιότερα και συνηθισμένα, θα έλεγα, χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, όσο και απαραίτητα. Και τέλος με διδαχή. Διδαχή είναι η διδασκαλία του λόγου, των αληθιών του Λόγου του Θεού, και είναι η φανέρωση της υγιένουσας διδασκαλίας. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα είναι αυτά τα οποία, με τα οποία εργάζεται ο Θεός, είτε μέσα από τις διακονίες Του, είτε μέσα από τους ανθρώπους που έχουν χαρίσματα Πνεύματος Αγίου και τα οποία γίνονται για την οικοδομή της Εκκλησίας. Χωρίς αυτά δηλαδή, οικοδομή στην Εκκλησία δεν υπάρχει. Χωρίς αυτά, ωφέλεια δεν υπάρχει. Μπορεί λοιπόν μια Εκκλησία να μην τα έχει αυτά, βέβαια. Μια Εκκλησία που έχει αφήσει την πρώτη αγάπη, δεν είναι πια, δεν έχει το ζήλο στα πνευματικά, ή υπάρχει χλιαρότης μέσα στην Εκκλησία και μέσα στα μέλη της Εκκλησίας. Χλιαρότης, μια Εκκλησία που έχει σβήσει, αν είχε, έχει σβήσει το Πνεύμα το Άγιο. Και επιμένω ότι αυτά δεν είναι μόνο απαραίτητα για την Εκκλησία που είναι, αλλά είναι απαραίτητα για την προσωπική μας ζωή, αλλά και απαραίτητα και για την οικογενειακή μας ζωή. Είναι ανάγκη δηλαδή ο Χριστός να μας αποκαλύπτει σε κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά τα αναγκαία και τα απαραίτητα που Αυτός γνωρίζει για την ωφέλειά μας. Είναι ανάγκη ο Θεός να μας γνωρίζει, να μας δίδει γνώση των αληθιών των δικών Του στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή και βεβαίως και στην εκκλησιαστική. Είναι ανάγκη ο Θεός να μας μιλάει με το χάρισμα της
θητείας σε κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, είτε στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, είτε στην εκκλησία. Και τέλος, είναι ανάγκη να μας διδάσκει ο Θεός, καθώς είναι γεγραμμένο εσείς είσαστε πάντες διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Και ο Θεός το θέλει, αλλά οι εξητούντες τούτο το απολαμβάνουν. Οι εξητούντες τούτο, οι πιστεύοντες, οι πειθαρχούντες, οι θέλοντες το απολαμβάνουν. Εάν δεν το πιστεύεις, ποτέ δεν θα το απολαύσεις. Αν δεν θέλεις, ποτέ δεν θα συμβαίνει στη ζωή σου. Αν δεν το εξητείς, δεν θα το λαμβάνεις. Ο Θεός δηλαδή θέλει, είναι έτοιμος και ο άνθρωπος είναι αναγκαίο να πιστεύει, να εξητεί, να πειθαρχεί στο Λόγο του Θεού και βασικά να θέλει να ζει αυτή την πνευματική ζωή. Αυτή την ιδιαίτερη πνευματική ζωή που θέλει ο Θεός να μας χαρίζει δια Πνεύματος Αγίου. Προσπαθώντας όμως ακόμη περισσότερο να φανερώσει ο Θεός ότι οι γλώσσες μέσα στην Εκκλησία δεν είναι προς οικοδομή, παρά μόνο για την οικοδομή του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, φαίνεται οι Κορίνθιοι, και αυτό το έχω δει και εγώ στην προσωπική μου ζωή, οι Κορίνθιοι, θα πω το παράδειγμα το δικό μου, βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο έναν αδελφό, με πλησιάζει και μου λέει, έλα να ακούσεις. Τον άκουσα, χάρηκα, και μου λέει, έχεις ξανακούσει τέτοια γλώσσα? Λου, και πολύ καλύτερες και πολύ ομορφότερες. Αυτός τι είχε πάθει τώρα? Είχε περηφανευτεί, είχε φουσκώσει η καρδιά του. Νόμιζε ότι ήταν ο μοναδικός. Όμως ο μοναδικός μέσα στην Εκκλησία είναι ο Χριστός, αδερφοί. Ούτε κανέναν θα βλέπουμε σαν μοναδικό για να τον γκρεμίσουμε και θα γκρεμιστούμε, αλλά πολύ περισσότερο ποτέ τον εαυτό μας μην τον θεωρήσουμε μοναδικό σε τίποτα. Άθλοι είμαστε, ουτιδανοί είμαστε, τιποτένιοι σημαίνει αυτό. Ανάξιοι λόγου. Κανένας άνθρωπος, λέει η Γραφή, δεν είναι άξιος λόγου. Πιο καλά είναι να βλέπουμε τον Χριστό να ενεργεί και να δοξάζουμε το Θεό, παρά να βλέπουμε τον εαυτό μας να χαιρόμαστε, στην πραγματικότητα δηλαδή να δοξάζουμε τον εαυτό μας. Αλλά όπως είπα και παραλαμβάνω, είναι και θέμα τάξεως, γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως και θέλει τα πάντα στην Εκκλησία να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Γι' αυτό, ενώ υπάρχουν τόσα είδη φωνών, λέει ο Απόστολος Παύλος, και κανένα εξ αυτών δεν είναι ασήμαντον, αν όμως δεν γνωρίζω τη σημασία της φωνής που ακούω, και αυτό είναι το σημαντικότερο μέσα στην Εκκλησία για την οικοδομή της Εκκλησίας, αν δεν γνωρίζω τη σημασία της φωνής που ακούω, τότε εγώ θα είμαι προς το λαλούντα βάρβαρος και ο λαλόν θα είναι προς εμέ βάρβαρος. Και αυτός που ακούει και αυτός που μιλάει ξένες γλώσσες, εάν επιμένει, θα είναι βάρβαρος, δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω τι λες. Γι' αυτό η προτροπή του Λόγου του Θεού, η καθαρή και η σοβαρή, είναι γίνεστε ζηλωτές των πνευματικών, αλλά όχι μόνο, ταυτόχρονα ζητώντας να περισσεύεται μέσα από αυτά προς την οικοδομή της Εκκλησίας. Ζηλωτές των πνευματικών, αλλά προς οικοδομή της Εκκλησίας. Όχι ζηλωτές των πνευματικών μόνο προς οικοδομή δική μου, ούτε προς δόξα και διάκριση δική μου, αλλά μόνο προς οικοδομή της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον καλά κάνει, και πληρούται δηλαδή, γιατί η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου είναι να μιλάμε ξένες γλώσσες και να ψέλνουμε με ξένες γλώσσες. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον ας προσεύχεται για να
του δώσει ο Θεός το χάρισμα της διερμηνίας προς οικοδομήν της Εκκλησίας. Γιατί αν προσεύχομαι εγώ με γλώσσα αναγνώριστον, τότε τι συμβαίνει? Το πνεύμα μου προσεύχεται προς τον Θεό, αλλά ο νους μου, το μυαλό μου, η γνώση μου μένει άκαρπος. Δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνω? Θα προσεύχομαι με το πνεύμα για την οικοδομή μου, αλλά θα προσεύχομαι και, το νου, και με το νου. Θα ψέλνω με το πνεύμα, με γλώσσες αγνώριστες, αλλά θα ψέλνω και με το νου, γνωρίζοντας ότι αν ψέλνοντας με το πνεύμα και προσευχόμενος με το πνεύμα με γλώσσες αγνώριστες δοξολογώ στην πραγματικότητα το Θεό και ευχαριστώ το Θεό σε πράγματα που δεν ξέρω, γιατί ο παράκλητος όταν προσεύχομαι ξέρει πολύ καλύτερα από μένα για το τι και το πώς πρέπει να προσευχηθεί. Εάν λοιπόν δοξολογώ με το πνεύμα, τότε εκείνος ο οποίος έχει τάξην ιδιότου, τι σημαίνει ιδιώτης? Ιδιώτης είναι αυτός που δεν ξέρει. Οι μαθητές ήταν, τους είπαν, αγράμματοι και ιδιώτες, γιατί δεν ήταν θεολόγοι. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει από αυτά, αυτός λοιπόν που έχει την τάξη ιδιότου, πώς θα πει το αμήν για την δοξολογία και την ευχαριστία που κάνεις δια Πνεύματος Αγίου με γλώσσες αγνώριστες, αφού δεν ξέρει τι λες? Γι' αυτό συνεχίζει, εσύ μεν καλόν σε ευχαριστείς και δοξάζεις, όμως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο άλλος δεν οικοδομείται. Άρα εκείνο που έχει σημασία είναι η οικοδομή του διπλανού μας, η οικοδομή της οικογένειάς μας, η οικοδομή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και μέσα στην προσωπική μας ζωή και μέσα στην οικογενειακή μας ζωή απαραίτητον είναι να υπάρχει αποκάλυψης, γνώσης, προφητεία και διδαχή. Και το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστώ το Θεό γιατί εγώ λαλώ πλειότερας γλώσσας παραπάντως ημάς, αγνώστους. Έχει το χάρισμα πιθανόν των είδη γλωσσών. Πλην όμως μέσα στην Εκκλησία, εκείνο το οποίο προτιμώ είναι να μιλήσω με το νου μου για να κατηχήσω τους άλλους, για να οικοδομήσω τους άλλους. Να μιλήσω με το νου μου δια Πνεύματος Αγίου, με αποκάλυψη, με γνώση, με προφητεία και με διδαχή. Γιατί με το μυαλό μου και με τη λογική μου δεν οικοδομώ, αλλά δια Πνεύματος Αγίου τα λόγια μου, όταν είναι με αποκάλυψη, με γνώση, με προφητεία και με διδαχή, οικοδομώ. Και αυτό θέλει ο Απόστολος Παύλος, την οικοδομή ενός, δύο ή όλης της Εκκλησίας. Αδελφοί μου λοιπόν, βάζοντας απόλυτη τάξη θα έλεγα μέσα στην Εκκλησία, μη γίνεστε στα παιδιά, σαν τα παιδιά στο μυαλό σας. Μην έχετε δηλαδή μυαλό μικρού παιδιού, αλλά αντιθέτως γίνεστε μικρά παιδιά στην κακία της καρδιάς σας. Όταν λέει ο Χριστός αν δεν γίνετε σαν τα παιδεία, δεν εννοεί στο μυαλό. Στο μυαλό θέλει να είμαστε σοφοί, φρόνιμοι, αλλά σαν τα μικρά παιδιά στην καρδιά να είμαστε. Όπως τα μικρά παιδιά δεν κρατούν κακία, ό,τι και να τους κάνεις το ξεχνάνε. Όπως τα μικρά παιδιά υπακούνε πάντοτε και υποντάζονται στους γονείς τους, μερικές φορές και με το ζόρι. Όπως τα μικρά παιδιά αγαπάνε τον πατέρα τους και τη μητέρα τους. Έχουν αγάπη, έχουν απλότητα. Γι' αυτό θέλει ο Θεός να είμαστε νήπια και σαν τα μικρά παιδιά στην καρδιά μας. Ενώ στο μυαλό μας, στη σκέψη μας θέλει να είμαστε σοφοί, συνετοί, με αποκάλυψη, με γνώση, με προφητικό λόγο, με διδαχή. Τέλειοι λοιπόν να γίνεστε στα σφρένα στο μυαλό σας. Και τέλειος ποιος είναι? Αυτός που έχει αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά και τα επαναλαμβάνω. Αποκάλυψη, γνώση, προφητεία, διδαχή. Τέλειοι στο μυαλό σας. Και συνεχίζει να εξηγεί λίγο περισσότερο τα πνευματικά ο Απόστολος Παύλος, βάζοντας τάξη μέσα στην ατάκτως περιπατούσα Εκκλησία των Κορινθίων,
παρόλο που είχαν και δεν ήσαν ελλιπείς σε κανένα χάρισμα, αλλά δεν υπήρχε αυτό που λέμε τάξης και σοφία. Γι' αυτό και έκαναν υπερβολές. Εν το νόμο είναι γεγραμμένο ότι διετερογλώσσων, με ξένες γλώσσες δηλαδή, και δια ξένων χιλέων και με ξένους ανθρώπους, εγώ ο Κύριος θα λαλήσω προς τον λαόν αυτόν, αλλά δεν θα με ακούσουνε, δεν θα με υπακούσουνε, δεν θα με εισακούσουνε. Θα τους μιλήσω, λέει, με ξένες γλώσσες και με ανθρώπους με ξένη γλώσσα, αλλά δεν θα με ακούσουν. Ώστε, εξηγεί, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, οι γλώσσες είναι διασημείων όχι προς τους πιστεύοντας και η έννοια, αλλά προς τους απίστους. Και η έννοια πιστεύοντας και απίστους δεν είναι πιστεύω στο Θεό ή δεν πιστεύω στο Θεό, στους αθέους, αλλά είναι σε αυτούς που δεν θα εισακούσουν, σε αυτούς που δεν θα πιστέψουν όταν ο Θεός θα τους μιλήσει με τερογλώσσους, με πολλές γλώσσες ή με άλλες γλώσσες ανθρώπων. Ο άπιστος λοιπόν είναι αυτός που δεν εισακούει, δεν πιστεύει, ενώ ο πιστός είναι αυτός που υπακούει και δέχεται και εξηγεί, ώστε οι γλώσσες δεν είναι σημείων, είναι διασημείων ουχή προς τους πιστεύοντας. Πιστεύω αυτός που πιστεύει, αυτός που δέχεται το Λόγο του Θεού, ότι ο Θεός χρησιμοποιεί αυτό το ωραίο χάρισμα ήδη γλωσσών, αλλά και το ωραίο σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου με γλώσσες. Οι γλώσσες δεν είναι λοιπόν σημείων προς τους απίστους, αλλά είναι, συγγνώμη, οι γλώσσες είναι διασημείων ουχή προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους. Ενώ η προφητεία δεν είναι προς αυτούς, προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστεύοντας. Και συνεχίζει για να το εξηγήσει. Λοιπόν, εάν συνέλθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό και λαλούνε πάντες γλώσσες αγνωρίστους, εισέλθουν δε ιδιώτες που δεν ξέρουνε, οι άπιστοι που δεν πιστεύουνε και δεν υπακούν στο Λόγο του Θεού, αν εισέλθουν λοιπόν ιδιώτες που δεν ξέρουνε και άπιστοι που δεν πιστεύουν και δεν υπακούν στο Λόγο του Θεού, και προφητεύσει κάποιος, τότε αυτοί οι άνθρωποι με την προφητεία ελέγχονται υπό πάντων και ανακρίνονται υπό πάντων. Έρχεται ο έλεγχος του Θεού γιατί τους φανερώνει τα κρίθια των καρδιών τους, ο έλεγχος, αλλά και ανακρίνονται, ερμηνεύονται, εξηγούνται τα πράγματα του Θεού. Να το πω λοιπόν λίγο καλύτερα. Οι γλώσσες είναι διασημείων για αυτούς που δεν ξέρουν και δεν πιστεύουν. Γιατί το είπε ο Θεός, θα λαλήσω στον λαό τούτο με ξένες γλώσσες και με ανθρώπους ξένους, αλλά δεν θα πιστέψουν. Δεν θα με υπακούσουν, άρα δεν θα με πιστέψουν. Οι γλώσσες λοιπόν είναι διασημείων σε αυτούς που δεν ξέρουν και δεν πιστεύουν. Μην τυχόν και πιστέψουν και εκπληρώνουν το Λόγος του Θεού. Θα τους μιλήσω με ξένες γλώσσες και δεν θα πιστέψουν και δεν θα καταλάβουν και δεν θα με εισακούσουν. Η προφητεία όμως που είναι προς οικοδομή δεν είναι για αυτούς που δεν ξέρουν και για αυτούς που δεν πιστεύουν, αλλά η προφητεία είναι για αυτούς που ξέρουν και για αυτούς που πιστεύουν. Όταν λοιπόν θα έρθει κάποιος ιδιώτης που δεν ξέρει και δεν πιστεύει και θα προφητεύσει ο προφήτης, τότε θα ελεγχθεί με τον προφητικό λόγο, θα ανακριθεί η ζωή του με τον προφητικό λόγο, θα φανερωθούν τα κρυπτά της καρδίας τους και θα γίνουν φανερά, και κατά αυτόν τον τρόπο που θα πέσει κατά πρόσωπον, θα προσκυνήσει το Θεό, κηρύττων ότι ο Θεός είναι αληθινά ανάμεσά μας. Είναι πολύ όμορφες οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου για κάθε έναν από μας ξεχωριστά. Αν δεν ξέρουμε και δεν πιστεύουμε,
και ακούσουμε, όπως γίνεται συχνά στην Εκκλησία μας και σε όλες τις Εκκλησίες βέβαια, και γίνει μια προφητεία, ακούς και λέει, μα εμένα μου μιλάει, είτε κατ' όνομα είτε όχι. Θέλω να πω ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, συγκλονιστικό θα τολμούσα να πω, το έχω ξαναπεί, αν και δεν ήθελα σήμερα να αναφερθώ σε παραδείγματα, αλλά αυτό θα το πω, γιατί είναι έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Υπήρχε ένας αδελφός που ήταν πάρα πολύ καλός, πιστός, έχει πάει στον Κύριο τώρα, και είχε μια γυναίκα ιδιαιτέρως σκληρή και άγρια, η οποία τον βασάνιζε τον άνθρωπο. Και κάποιο πρωί του λέει, θα έρθω εκεί στην εκκλησία και θα σε ξεφτυλίσω. Ο άνθρωπος αυτός πρόβατο δεν μίλησε, ήρθανε μαζί. Και με το που μπαίνει μέσα, στην εκκλησία σηκώνεται προφητεία. Από έναν άνθρωπο που δεν την ήξερε. Και λέει, εισήλθε στην εκκλησία και είπες για τον άντρα σου ότι θα σε ονειδήσω. Εγώ όμως σου λέω ότι σε γνωρίζω, εμίανα στην κήτη σου, την κλίνη σου, εμίανα στην κλίνη σου, και είπε και κάτι άλλο που δεν το θυμάμαι τώρα, το ίδιο αυστηρό και σοβαρό και αληθινό. Α, και του είπε ακόμη, και προσπάθησες και να τον φωνεύσεις. Και αυτή η γυναίκα, αδερφή, δεν είπε το όνομά της, τη βλέπω, σηκώθηκε, αν με πιστεύετε έτσι, όσοι είσαστε εκεί το ξέρετε, και έφυγε τρέχοντας από την εκκλησία. Έτρεχε, σαν κατσίκι. Και έφυγε από την εκκλησία. Μετά από λίγο καιρό, με κάλεσε, κάλεσε εμένα και τη γυναίκα μου, πήγαμε σπίτι τους, τους μιλήσαμε, μας κοίταγε με φόβο. Άκουγε πολύ προσεκτικά ό,τι της λέγαμε. Μας χρησιμοποίησε ο Θεός, μιλήσαμε για τον Χριστό εκεί, τα παιδιά της τα ευλόγησε ο Θεός, τα βοήθησε. Βέβαια, ποτέ αυτή η γυναίκα δεν ήρθε στην εκκλησία. Αλλά ήταν κάτι το συγκλονιστικό και όχι το μοναδικό. Ώρες θα μπορούσα να σας λέω ενέργειες που έχει κάνει ο Θεός. Θυμάμαι μια φορά ακόμη, θα πω και αυτό, όταν χτίστηκε αυτή η εκκλησία, είχαμε πει ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα πάρα πολύ όμορφο σύστημα ήχου, γιατί η εκκλησία χωρίς ήχο, αφού έχει κήρυγμα μόνο, δεν είναι εκκλησία. Τα βάλαμε, όπως βλέπετε εκεί πάνω, τα ηχεία, μπήκαμε μέσα, αλλά ήταν άθλια. Ξένη, μακρινή, παγωμένη η φωνή ακουγότανε την πρώτη μέρα, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και την άλλη μέρα νομίζω είχαμε και ένα γάμο στην εκκλησία, το γάμο του Κίμωνα. Κυριακή νομίζω έγινε, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να θυμάμαι καλά. Το βράδυ του Σαββάτου προσευχήθηκα όλη τη νύχτα. Κύριε, χαθήκαμε. Εάν η εκκλησία δεν έχει καλόν ήχο, δεν είναι εκκλησία. Τι θα κάνουμε. Και θυμάμαι το πρωί ήρθε ο Κύριος και μου λέει, τα ηχεία χαμηλά και γύρω-γύρω. Εμείς τα είχαμε ψηλά, όπως βλέπετε και στο κέντρο. Ακριβώς αντίθετα, χαμηλά και γύρω-γύρω. Περίμενα να ξημερώσει και κατά τις 6:30 ώρα, δεν άντεξα άλλο, πήρα τηλέφωνο τον Νίκο τον Γκραουνάκη. Το ξέρετε, ήταν ηλεκτρολόγος, ήταν στην εκκλησία, του λέω, έλα να φτιάξουμε τα ηχεία. Έχεις, του λέω, ηχεία. Μου λέει, θα βρω. Ήρθε κατά τις 7:30 ώρα και τα έβαλε όπως τα βλέπετε τώρα. Και η Κυριακή γύρω-γύρω, τα βλέπετε, γύρω-γύρω, και σταμάτησε τα πάνω και τα στο κέντρο. Και ο ήχος ήταν τέλειος. Βέβαια τα ηχεία δεν ήταν καλής ποιότητος, αλλά ο ήχος ήταν πάρα πολύ καλός. Με, όχι τέλειος, ατελής, αλλά ακουγόταν και καταλαβαινότανε. Και θυμάμαι ότι ξαναφωνάζουμε μια άλλη εταιρεία, που δεν ήμουν εγώ, ήμουν στη δουλειά, ήταν ο Στάθης εδώ, και του είπαμε, κοίταξε τι θα κάνεις. Και κάθισε από ό,τι μου προστάθεις 4-5 ώρες και κοίταγε απάνω αυτά τα ηχεία, λέει, έτσι πρέπει να τα βάλει, αυτά είναι τα ηχεία τα σωστά. Ο Στάθης του λέει, για κοίταξε το γύρω-γύρω, και αφού περάσαν οι 5 ώρες που δούλεψε πραγματικά με επιμονή,
Του λέει, δεν γίνεται, πρέπει να τα βάλουμε γύρω-γύρω και χαμηλά. Και άλλα πολλά παραδείγματα θα μπορούσα να σας πω. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, στη ζωή σου, στη ζωή μας, την προσωπική, στην οικογενειακή μας ζωή, αλλά και στην τοπική και στην εκκλησιαστική μας ζωή, να συνεργάζεται ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο και να εξητεί ο άνθρωπος από το Θεό τη φωνή Του που έρχεται μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Τι πρέπει λοιπόν, ολοκληρώνει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών έχει ψαλμών με γλώσσες δια Πνεύματος Αγίου, να ψάλλει, γιατί υπάρχει οικοδομή. Έχει διδαχή και όπως είπαμε αποκάλυψη της υγιένουσας διδασκαλίας ή του λόγου της αληθείας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ορθοτομούνται στο λόγο της αληθείας, να διδάσκει. Έχει γλώσσα να μιλάει. Έχει αποκάλυψη να φανερώνει τις κρυμμένες αλήθειες, τις κρυμμένες αλήθειες του Θεού. Έχει ερμηνεία να διερμηνεύει. Αλλά προσοχή, όλα αυτά μέσα στην Εκκλησία να ενεργούνται, αλλά με ένα στόχο, την οικοδομή της Εκκλησίας. Και τώρα, αφού έβαλε τάξη, τώρα βάζει και το στόχο της οικοδομής. Ώστε, εάν κάποιος λαλεί γλώσσα αναγνώριστον, καλώς κάνει. Ας κάμωσε τούτο ανά δύο ή το περισσότερο ανά τρεις και εκ διαδοχής. Αλλά πρέπει ο ένας να διερμηνεύει. Εάν δεν υπάρχει διερμηνευτής μέσα στην Εκκλησία, τότε αυτός που μιλάει γλώσσα ασιωπά, δυνατά να μιλάει γλώσσες μέσα στην Εκκλησία, αλλά ας λαλεί προς τον εαυτό του και προς τον Θεό μέσα του και προς τον Θεό προς οικοδομή του εαυτού του. Προφήτες, αν υπάρχουν προφήτες, ας λαλώσει δύο ή τρεις και οι άλλοι ας διακρίνουνε. Δηλαδή δεν είναι μία προφητεία, και δύο και τρεις, μάλιστα παρακάτω λέει, δύναστε ο ένας μετά τον άλλον πάντες να προφητεύετε. Ευσχημόνος και κατά τάξη. Αλλά η προφητεία πρέπει να είναι αληθινή. Οι άλλοι να τη διακρίνουν. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά και πώς διακρίνεται η προφητεία? Πρώτον, εάν δεν είναι αντίθετη από το Λόγο του Θεού. Αν δηλαδή είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό. Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό είναι ο αγιασμός του προφήτου. Εάν καπνίζεις, δεν θέλουμε να προφητεύεις, αδελφοί μου ή αδερφέ μου. Δεν θέλουμε. Εάν είσαι σε αμαρτία μόνιμη, όχι αν κάνεις κάποια λάθη. Όχι, γιατί τότε δεν θα περνάμε και κοινωνία. Αλλά αν υπάρχει μόνιμη αμαρτία στη ζωή ενός προφήτου, δεν θέλουμε την προφητεία. Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού προφήτευαν, λέει η Γραφή. Αλλά το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο αγιασμός του ανθρώπου. Αν έχει κατάκριση, αν έχει κακία, αν έχει φθόνο, αν έχει ζηλοτυπία, αν δημιουργεί διχοστασία μέσα στην Εκκλησία, προβλήματα μέσα στην Εκκλησία, να μην προφητεύει. Και το τρίτον, να έχει και καλό καρπό. Να έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς να προφητεύεις, να κηρύττεις, να έχεις αποκάλυψη όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου αν δεν έχεις καρπό. Ο Θεός να μας βοηθάει, αδερφοί αγαπητοί, να γίνονται πραγματικά όλα ευσχημόνως και κατά τάξη. Επίσης, να είναι ο σωστός τρόπος της προφητείας. Προφητεία είναι προφητεία, που σημαίνει ότι ο προφήτης δεν προφητεύει ο ίδιος δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Μπορεί να συμβεί εκτάκτος, αλλά ένα μήνυμα του δίνει ο Θεός. Επίσης, δεν προφητεύει πολλή ώρα, αρχίζει και δεν σταματάει.
Γιατί τότε ή η προφητεία τη μετατρέπει σε διδαχή, που πιθανόν να μην έχει αυτό το χάρισμα και την εξουσία, αλλά και, και την εντολή του Θεού, η διδαχή, η έλεγχος μετατρέπεται σε ανθρώπινη. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες. Μην πει κανείς, δεν μπορώ να το κρατήσω, αδερφέ. Δεν μπορεί να το κρατήσεις. Μπορείς και παραμπορείς. Και όσοι έχουμε αυτό το χάρισμα, ξέρουμε πόσο εύκολα το συγκρατούμεθα. Αλλά πέραν τούτου είναι γραμμένο. Το πνεύμα των προφητών υποτάσσεται στους προφήτες. Έπειτα διακρίνουμε εάν φέρνει ταραχή, αν κακολογεί, αν μιλάει με άσχημο τρόπο, γιατί μιλάει ο Θεός. Μπορεί να συμβεί λάθος, βέβαια. Θυμάμαι μια φορά είχαν έρθει δύο νέοι παντρεμένοι, νέοι αδερφοί, πάρα πολύ καλοί αδερφοί, είναι ακόμη εν Χριστώ, και ο Κύριος βάφτισε πρώτα τη γυναίκα με Πνεύμα Άγιο και της έδωσε και το χάρισμα της προφητείας. Και σε μια προσευχή στην αρχή λέει: στις 17 Αυγούστου θα σε βαφτίσω, δούλε μου, τον άντρα της, άντρα μου, με Πνεύμα Άγιο. Τα άκουσα εγώ. Καλή αδερφή, πολύ καλή αδερφή. Δεν της είπα τίποτα. Περιμέναμε τη 17 Αυγούστου. Τυχαίο το νούμερο, 17 Αυγούστου. Και μάλιστα για να τους ενισχύσω, τους λέω να νηστέψουμε εκείνη την ημέρα. Αλλά ήξερα ότι δεν πρόκειται ο Θεός να το κάνει. Νηστέψαμε, αν θυμάμαι καλά δεν ξέρω. Και προσευχηθήκαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και ο Κύριος δεν τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Η γυναίκα έπαθε σοκ. Πω πω, άρα μου λέει, τι είναι αυτό, δεν μιλάει ο Θεός. Πω πω, εγώ τα λέω. Είχε κάνει πολύ ωραίες προφητείες. Τι λέω, να σου πω κάτι. Τον αγαπάς τον άντρα σου? Μου λέει, τον αγαπάω. Του λέω, πολύ? Μου λέει, πολύ, πάρα πολύ. Λέει, πάρα πολύ. Θέλεις να τον βαφτίσει γρήγορα ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο? Πώς δεν θέλω, μου λέει, αστείευεσαι? Αυτό είναι, της λέω, το μυστικό. Η αγάπη σου, η καρδιά σου, το συναίσθημά σου πήγε μπροστά από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και τούτο έγινε γιατί είσαι καινούρια και δεν έχεις την εμπειρία. Το πίστεψε, ελευθερώθηκε. Και από τότε, όταν ακούω ανθρώπους που μόλις έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο να προφητεύουνε, τους πλησιάζω με αγάπη, τους χαϊδεύω και τους λέω, γλώσσες τώρα. Πρώτα θα οικοδομήσετε τον εαυτό σας και μετά θα οικοδομήσετε την Εκκλησία. Τώρα είναι να οικοδομήσετε τον εαυτό σας. Και το έχουμε μάθει όλοι. Αγωνίζονται, προσεύχονται στο σπίτι τους πρώτα, στις προσευχές κατηδίαν και μετά και στην Εκκλησία και όλα γίνονται πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να συμβεί αταξία μέσα στην Εκκλησία, βέβαια, από αδερφούς πολύ, πολύ καλούς. Τι θα κάνω, θα βγω εδώ στον άμβονα και θα πω, σταματήστε, μην προφητεύετε εσείς οι όλοι, και να αρχίζω να μαλώνω. Το έχουν κάνει. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν? Σώπασε το Πνεύμα το Άγιο. Και ένα ακόμη πιο χειρότερο: οι σοφοί, οι φρόνιμοι, οι ταπεινοί και οι πιεστοί το κλείσανε. Και ποιοι προφητεύανε? Οι άσοφοι και οι άφρονες. Καινούργοι, όχι κακοί άδερφοι. Δεν ελέγχονται έτσι. Αλλά όταν δούμε κάποιον άνθρωπο που κάνει κάποιο λάθος και είναι καλός αδερφός ή αδερφή, αυτοί που έχουν χάρη προς αυτόν τον άνθρωπο τον πλησιάζουν κατηδίαν και του λένε, αδερφέ μου, αδερφούλα μου, αυτό που έκανες δεν είναι καλό. Ξέρετε πως αντιδρά? Πάρα πολύ ωραία. Ναι αδερφέ, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Και αμέσως υπάρχει διόρθωση. Με αποτέλεσμα διορθώνουμε τα κακοσκήμενα και τι μένουν? Τα καλοσκήμενα. Η Εκκλησία οικοδομείται. Η Εκκλησία ευλογείται. Και αυτό δεν σταματάει ποτέ. Είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Να διορθώνονται επί προσωπικού επίπεδου τα κακοσκήμενα και να οικοδομείται η Εκκλησία από τα καλοσκήμενα. Δεν σκανδαλίζεται ο άνθρωπος από τις γλώσσες ούτε από τις προφητείες. Μπορεί να πειραχτεί κάποια στιγμή.
Εγώ όταν πρωτομπήκα στην εκκλησία και άκουγα τις γλώσσες, λέω τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, παλαβοί είναι. Αλλά όταν άκουσα το Λόγο του Θεού, είπα Κύριε δώσε μου και εμένα από αυτό που το έλεγα παλαβό. Δώσ' το μου από αυτό. Και μου το έδωσε και να δείτε χαρά. Και μετά ζήταγα προφητεία, να ζητάτε προφητεία αδερφοί. Γιατί ξέρετε τι λέει. Ότι θέλω να λαλείτε γλώσσες, πάντες δεν απροφητεύετε. Και ζήταγα προφητεία, πέρναγαν μήνες, τίποτα δεν μου είχε δώσει, μία ελληνική λέξη. Θυμάμαι, είμαστε μια μέρα στον πύργο, σε μια παραλία εκεί μας φιλοξενούσαν κάτι οι αδελφοί και σε μια προσευχή προσευχόμαστε και ήρθε μία δύναμη σε πάνω μου και μίλαγα γλώσσες πολύ δυνατά, ακουγόντουσαν μέχρι τι να σας πω. Και ξαφνικά αλλάζει το στόμα μου και λέω «Ο Κύριος έρχεται ταχαίως». Ξέρετε τι έπαθα. Συγκλονίστηκα. Γιατί ήξερα ότι δεν το παγώ. Το ήξερα ότι δεν το παγώ. Βέβαια ήρθε κάποιος καλός αδελφός, με νουθέτησε, με δίδαξε, όπως με τη χάρη του Χριστού κάνουμε και εμείς, να προσέχεις τώρα, γιατί η προφητεία είναι ένα χάρισμα, μπορείς να κάνεις πολλά λάθη και ο πρώτος που σκανδαλίζεται από τη λανθασμένη προφητεία είναι ο προφήτης ο ίδιος. Μιλάει ο Θεός, δεν μιλάει. Μιλάει ο Θεός, αλλά όταν εμείς είμαστε ταπεινοί, εξαφανίζουμε τα συναισθήματά μας και στεκόμαστε κενοί ενώπιον του Θεού για να μας γεμίσει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό βέβαια δεν είναι απλό, αλλά μαθαίνεται καθώς μας εκπαιδεύει ο Χριστός και δια Πνεύματος Αγίου. Και όσο προχωράει ο ταπεινός προφήτης, τόσο πιο λιγότερα λάθη κάνει και τόσο πιο πολύ οικοδομεί την Εκκλησία και μάλιστα κατά την αναλογία της πίστεως που έχει μέσα του. Εάν πιστεύεις, τότε ο Θεός θα σου δώσει να πεις αυτά που θέλει. Αν δεν πιστεύεις, δεν μπορεί να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός. Κατά την αναλογία της πίστεως. Διαβάζω 31 εδάφιο. Διότι δύναστε λοιπόν ο εις μετά τον άλλον να προφητεύετε πάντες να ζητάτε το Πνεύμα το Άγιο και μπορείτε μέσα στην Εκκλησία πάντες να προφητεύετε με τάξη όμως, με ευσχημοσύνη, ώστε πάντες να μαθαίνουν και πάντες να παρηγορούνται και να μαθαίνουν το θέλημα του Θεού αλλά και να παρηγορούνται από το πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός και μας επισκέπτεται. Και τα πνεύματα των προφητών όμως υποτάσσονται στους προφήτες. Γι' αυτό ποτέ μην πεις δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Όσο και δύναμη να έχει, να σου έχει δώσει ο Θεός, μπορείς να συγκρατηθείς. Στην εξουσία σου είναι και στην εξουσία μας είναι. Διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, γι' αυτό τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες. Αλλά είναι Θεός ειρήνης, όπως σε όλες τις εκκλησίες των Αγίων. Αμήν. Ψάλλουμε τον ύμνο 145.